Από το βιβλίο του Αγίου Κυρίλου Κατηχήσεις, Κατήχηση Β, για τους φωτιζομένους που έγινε στα Ιεροσόλυμα και αναφέρεται στη μετάνοια, στην άφεση των αμαρτιών και στον αντικείμενο διάβολο. Η ανάγνωση είναι από το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ στο χωρίο. Η αρετή του δικαίου θα μείνει σε αυτόν κτήμα αναφέρεται και η αμαρτία του αμαρτωλού θα μείνει σε αυτόν βάρος αιώνιο. Εάν ο παραβάτης των εντολών του Θεού αφήσει το δρόμο της παρανομίας και επιστρέψει στον δρόμο της στηρίσεως των εντολών του Θεού και κατά συνέπεια ζήσει μέσα στο έλεος και στη δικαιοσύνη του Θεού, θα του χαριστεί η αιώνια ζωή. Η Εζεκέλ 18, παράγραφος 20-21. Α. Βαρύ κακό είναι η αμαρτία και βαριά αρρώστια της ψυχής η παρανομία. Αυτή αποδυναμώνει την ψυχή και γίνεται αιτία της κόλασής της στην αιώνια φωτιά. Η διαστροφή του αυτεξουσίου προς το κακό πηγάζει από την προέλευση του ανθρώπου. Και το ότι αμαρτάνουμε επειδή εμείς το θέλουμε, το επιβεβαιώνει ο προφήτης Ιεζεκιήλ που λέει «Εγώ σε εφύτεψα απ' άκρη σ' άκρη, αμπέλι γνήσιο και καρποφόρο, γιατί αμπέλι αλωτριώθηκες και μου κάνεις πικρά στα φύλια και λες και είναι ξένο». Ιερεμία 2, παράγραφος 21. Το φυτράδι είναι καλό, αλλά ο καρπός που βγαίνει από την προαίρεση είναι κακός. Γι' αυτό και δεν φταίει ο φυτευτής όταν το αμπέλι θα γίνει στάχτη από τη φωτιά. Διότι ενώ φυτεύθηκε για να βγάλει καλό καρπό εξαιτίας κακής προαίρεσης, καρποφόρησε κακή καρποφορία. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ευθύ, όπως λέει στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, και αυτός εσκόρπισε το λογισμό του σε πολλούς στόχους και κατευθύνσεις. Εκκλησιαστής 7, παράγραφος 29. Η β' κατήχηση αφιερώνεται στο θέμα της μετάνοιας, η οποία δομείται πάνω σε εμπεριστατωμένη ερμηνεία. Α. Της φύσεως της αμαρτίας και γενικά της προελεύσεως του κακού. Β. Του ρόλου που παίζει ο διάβολος στη ζωή της αμαρτίας. Ειδικότερα αναλύει το ότι ο διάβολος αμάρτησε αυτοπροαίρετα, όντας πριν άγγελος φωτεινός. Έγινε εφευρέτης του κακού. Πώς έπεσε εκ του ουρανού έως φόρε, ιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δεν έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί στον ουρανόν, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω τον άστρο του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θέλω αναβεί επί το ύψιν των εφελών, θέλω έστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειν όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου, Ισαΐας 14, 12, Παύλα 15. Στα εδάφια αυτά η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Σφόρος ήταν ο ωραιότερος αρχάγγελος που δημιουργήθηκε ποτέ. Τέλειος σε σοφία και ομορφιά. Μερικοί σχολιαστές της Βίβλου πιστεύουν ότι ο Σφόρος καθοδηγούσε τις ουράνιες αγγελικές χοροδίες και φιλούσε την είσοδο του θρόνου του Τριαδικού Θεού. Μία μέρα όμως βρέθηκε ανομία στην καρδιά του. Είπε «Θα γίνω όμοιος του υψίστου, θα γίνω σαν Θεός». Ο Εωσφόρος ήταν ο πρώτος μεγάλος θετικός στοχαστής όλων των εποχών, ο πρώτος που διαμόρφωσε την εικόνα του απέναντι στον εαυτό του και οικοδόμησε τη δική του αυτοεκτίμηση και άρχισε να αγαπά τον εαυτό του. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι εξαπάτησε το 1/3 των ωραίων και αναμάρτων αγγέλων του ουρανού με εκείνο το τρομερό ψέμα «Ακολουθήστε με και να σας οδηγήσω στη θεοποίηση». Ο Εωσφόρος, ο γιος της Αυγής, ηγήθηκε της πρώτης μεγάλης εξέγερσης εναντίον του ιδίου του θρόνου του Θεού. Η ανταρσία αυτή όμως συνετρίφθη. Ο αρχισυνομότης και οι οπαδοί του εξορίστηκαν για πάντα. Ο γιος της Αυγής, ο Εωσφόρος, κατάντησε να γίνει ο διάβολος, ο σατανάς, ο άρχοντας του κόσμου τούτου και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν, τα αναμάρτητα όντα που τους είχε δοθεί το αυτεξούσιο της ελεύθερης επιλογής, μεταμορφώθηκαν σε δαίμονες που περιμένουν την κρίση του Θεού κατά τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Έγινε εφευρέτης του κακού και της αμαρτίας και υποκινεί έκτοτε τον άνθρωπο στην αμαρτία. Γ. Επειδή ο άνθρωπος απατήθηκε και αμάρτησε, μπορεί να επιστρέψει στο Θεό δια της μετανοίας. Η θέση αυτή ενισχύεται με πλήθος από παραδείγματα ανθρώπων από τον Αδάμ και επέκεινα,
οι οποίοι με τη μετάνοιά τους αξιώθηκαν να επιτύχουν τη σωτηρία τους ή και να σωθούν σωματικά. Είμαστε δικό του δημιούργημα και πλαστήκαμε για να κάνουμε το καλό, λέγει ο Απόστολος Παύλος Εφεσίων 2 παράγραφος 10. Και ο μεν δημιουργός που είναι αγαθός δημιούργησε τον άνθρωπο για να εργάζεται το αγαθό. Το δε δημιούργημα μεταστράφηκε εξαιτίας της κακής του προαίρεσης σε εργάτη της πονηρίας. Πολύ βαρύ λοιπόν κακό, όπως είπαμε, είναι η αμαρτία, αλλά δεν είναι αθεράπευτο. Είναι πολύ βαρύ για όποιον εξουσιάζεται από αυτή, αλλά είναι εύκολο θεράπευτο. Το ξεφορτώνεται ο άνθρωπος με την μετάνοια. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος κρατάει στα χέρια του κάρβουνα. Όσο τα κρατάει, κατακαίγεται. Αν όμως τα πετάξει, απομακρύνει συγχρόνως και το κάψιμο. Αν υπάρχει κανείς που νομίζει ότι ενώ αμαρτάνει δεν κατακαίγεται, σε αυτόν λέγει η Γραφή. Μπορεί να βάλει κανείς κάρβουνα στον κόρφο του, να μην κατακαούν τα ρούχα του. Παριμείον 6, παράγραφος 27. Γιατί η αμαρτία καίει και αποδυναμώνει την ψυχή, προκαλεί διανοητικές και συναισθηματικές διαταραχές, αποδιοργανώνει και αποπροσανατολίζει την ψυχή. Β. Αλλά θα πει κανείς, τι είναι λοιπόν η αμαρτία? Είναι ζώο, άγγελος, δαίμονας? Τι είναι αυτό που ενεργεί μέσα στον άνθρωπο? Άνθρωπέ μου, αυτός που σε αντιμάχεται δεν είναι εξωτερικός εχθρός, αλλά δικό σου γέννημα που ξεπετάγεται από μέσα σου εξαιτίας της κακής σου προαίρεσης. Ο Άγιος Κύριλλος μέσα στην προσωπική ευθύτητά του μας εισάγει κατευθείαν στην ουσία και στην αφετηρία του θέματος. Η καταστροφή της ευθύτητος του ανθρώπου είναι καρπός της διαστροφής της προαίρεσης. Το ενοχικό σύνδρομο σαν αποτέλεσμα της ηθυπαθούς και εγωπαθούς χρήσεως της ελευθερίας του ανθρώπου και στην προσδοκία και στην πράξη δημιουργεί την ανάγκη της δολιχοδρομήσεως. Ο άνθρωπος πρόσωπο έγινε άτομο προσωπιδοφόρο που άλλοτε κάνει επιτυχημένη και άλλοτε αδέξια τη χρήση των προσωπίδων του, δηλαδή το προσωπείο του πότε παίρνει κοινωνικό διαβατήριο και πότε του κλείνονται τα κοινωνικά σύνορα. Ίσως επειδή το δικό του προσωπείο δεν συμβαδίζει με τις κοινής αποδοχής προσωπία του ανθρώπου της εποχής που ζει. Δεν έχει ουσία η υπόσταση, ούτε είναι δημιούργημα του Θεού, ο οποίος επίησε τα πάντα καλά λίαν. Αλλά κατά την ορθόδοξο πατερική σκέψη είναι λύση της τίξεως και συμβεβικός. Κακία ουκ ουσία της εστίν, ουδέ ουσίας ιδίωμα, αλλά συμβεβικός ή είτε εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν εκουσίως παρατροπή. Ιωάννου Δαμασκηνού, Πατρολογία Μηνιαία 94, παράγραφος 1196. Η αμαρτία είναι συμφορά την οποία ο άνθρωπος εθελοντής απάτη παρενεχθείς επεσπάσα το αυτός της κακής ευρετής γενόμενος ουχή παραθεού γενομένη νευρών. Γρηγορίου Νήσις, Πατρολογία 46, παράγραφος 36. Η χαλεποτάτη αυτή νόσος εισήρθε στην ψυχή δια της θηρίζωσης της επιθυμίας και της κακής χρήσης του αυτεξουσίου. Το κάλλιστον και τιμιότατον τούτο των αγαθών, το οποίο δυνάμει καθιστά τον άνθρωπο ισόθεο, δεδομένου ότι το ισόθεο νεστεί από το αυτεξούσιο. Γρηγορίου Νήσου, Πατρολογία 46, 524 ΑΒ. Χρησιμοποιήθηκε κακός και γέννησε την αμαρτία, γιατί τη φύση κακών ουδέν εστί, αλλά τη χρήση γίνεται κακά το κακό. Μεθοδίου Ολύμπου, Πατρολογία 18, παράγραφος 264 ΑΒ. Έτσι ο άνθρωπος, αντί να παραμείνει στην μετά του Θεού κοινωνία και να καταστεί θεοειδής και μακάριος, οδηγήθηκε απέναντι του παραδείσου στη φθορά και την ανυπαρξία. Ζει πλέον στην πνευματική μοιχεία και πορνεία, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Κοινωνία σώματος ψυχή, τη ασώματο κακία του πνεύματος, του τέστην πνεύμα, πνεύματι κοινωνεί και μοιχεύει. Ομιλία 15. Υψιλον, και κυρνάτε τη κακία και εν τι γίνεται ο σατανάς μετά της ψυχής πνεύματα αμφότερα. Μακαρίου Αιγυπτίου, ομιλία Ιώτα Σίγμα Ταφ. Γι' αυτό ο άνθρωπος χωρίς το Χριστό ζει ανυπάρκτος, με την έννοια ότι δεν λειτουργεί ως πρόσωπο αλλά ως απλή βιολογική μονάδα, και με το να κινείται μονίμως
χωρίς επίγνωση πορεύεται απόν εξ αυτού στην αιώνια ανυπαρξία. Η εικόνα που δίνει ο προφήτης Ιερεμίας είναι εξάξως, είναι εξόχως ακριβής. Εκοιμήθην εν τη αισχήνη ημών και επεκάλυψεν ημάς η ατιμία ημών. Διότι έναντι του Θεού ημών ημάρτωμεν, ημείς και οι πατέρες ημών από νεότητος ημών και ως της ημετέρας ταύτης Ιερεμία 3 παράγραφος 25. Η αμαρτία ως εξαχρίωση της λειτουργίας του ανθρωπίνου προσώπου ταυτίζεται με τον πνευματικόν θάνατόν του. Τα γάρο ψώνουν για τις αμαρτίες θάνατος, Ρωμαίων 6 παράγραφος 20. Όπως ο βιολογικός θάνατος είναι φοβερός και στοιχειοθετείται από το, από το χώρισμα της ψυχής από το σώμα, από τη διάχυση της σύνθετης υποστάσεως του ανθρώπου, έτσι και ο πνευματικός θάνατος είναι ο χωρισμός της βουλήσεως του ανθρώπου από τη βούληση του Θεού, η διάλυση της ταυτίσεως και ενότητος της εν Χριστώ, του εν Χριστώ προσώπου με την ατομική ζωή. Οι μαζικές κοινωνίες ως αθροίσματα ατόμων βασικά αποτελούνται από πνευματικά νεκρούς. Όποιος αρχίζει να ζει ως πρόσωπο ξεχωρίζει από τη μάζα. Μην αρπάξεις ξένα πράγματα και η τάση της αρπαγής θα νεκρωθεί μέσα σου. Φέρνε πάντα στο νου σου τη μέλουσα κρίση και δεν θα σε εξουσιάζει ούτε πορνεία, ούτε μοιχεία, ούτε φόνος, ούτε καμία άλλη αμαρτία. Όταν όμως βγάλεις το Θεό από το μυαλό και την καρδιά σου, τότε αρχίζει να γυρίζει ο λογισμός σου στα πονηρά και να κάνει πράξη την αμαρτία. Γάμα. Το κακό δεν αρχίζει και δεν ξεκινά μόνο από σένα. Υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος το σχεδιάζει και το προωθεί. Αυτός είναι ο διάβολος. Αυτός σχεδιάζει και παρακινεί προς την αμαρτία, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί αναγκαστικά σε αυτούς που δεν θα δεχτούν τις εισηγήσεις του. Γι' αυτό λέει ο Εκκλησιαστής: αν παρακλήξεις το λογισμό σου και σε ξαναγκάσει ο διάβολος να αμαρτήσεις, μην παραχωρήσεις τόπο στην καρδιά σου. Εκκλησιαστής 10, παράγραφος 4. Αν του κλείσει την πόρτα και τον απομακρύνει, δεν θα σου κάνει κακό. Αν όμως δεχτείς με αδιαφορία την παρακίνηση της κακής επιθυμίας που σου υποβάλλει, τότε γίνεται ένα με το λογισμό σου και ριζώνει μέσα σου. Τότε σου σφιχτοδένει τη διάνοια και σε πετάει στο βόθρο της κακίας. Ίσως όμως πεις: είμαι πιστός και δεν θα ριζώσει μέσα μου η επιθυμία, ακόμη και αν τη φέρνω πιο συχνά στο νου μου. Ξεχνάς λοιπόν ότι η ρίζα που έζησε και αυξήθηκε έσπασε πολλές φορές και την πέτρα. Μη δέχεσαι το σπόρο εκεί, γιατί θα φυτρώσει. Η ρίζα του θα σου κομματιάσει την πέτρα της πίστης. Πριν ακόμα ανθίσει, ξερίζωσε το κακό, μήπως αδιαφορώντας την αρχή, χρειαστείς μετά τσεκούρια. Ιερεμία 23, παράγραφος 29. Και φωτιά. Παράβαλε Ματθαίου 3, παράγραφος 10. Ζήτησε τη θεραπεία του ματιού σου έγκαιρα, μόλις παρουσιαστεί η πρώτη ενόχληση, για να μην καταντήσεις να ζητάς τον οφθαλμίατρο που δεν έχεις, που θα έχεις τυφλωθεί ολότερα. Πολύ σημαντική και αξιοσημείωτη υπόδειξη του Αγίου Κυρίλου πάνω στην ασκητική τέχνη του πνευματικού πολέμου. Σύμφωνα με αυτή, ο ηγεμόν νους, περικλεισμένος όλο στην καρδιά, στέκει προσευχητικά σαν φρουρός στις πύλες της ψυχής, έτοιμος να αντικρούσει κάθε προσβολή του αντικειμένου. Και όταν δει να ανεβαίνει εναντίον της πνεύμα εξουσιάζοντος, πέφτει να κλείσει τη θύρα. Δεν πιάνει κουβέντα με τον εχθρό, ούτε προσπαθεί λογικά ή με επιχειρηματολογίες να τον καταρρύψει. Η πνευματική αυτή θέση δεν υποκρύπτει κάποια ενδεχόμενη φοβία ή συναισθήματα μειονεκτικότητας του πιστού έναντι του αντικειμένου, αλλά έχει βάσει την ταπείνωση, την αυτομεμψία και την αίσθηση της ροπής του προς την αμαρτία. Ο Άγιος Μάξιμος λέει πάνω σε αυτό: «Δι μη μόνον ημάς παθών σωματικών φωνευτάς, αλλά και των καταψυχή εμπαθών λογισμών ολετήρως κατά των λέγοντα Άγιων, εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης και του εξολοφθρεύσε της πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, του τέστην τα του σώματος πάθη και της ψυχής του ανομούντος λογισμούς». Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος έχει αφιερώσει το βιβλίο του περί φυλακής των πέντε αισθήσεων και αόρατος πόλεμος πάνω σε αυτό το θέμα, λέγει χαρακτηριστικά: «Αγωνίσου να φυλάξεις αυτόν τον νου σου αχρωμάτιστον, ασχημάτιστον, ανίδεων και καθαρών, καθώς τον έκτισε ο Θεός, αόρατος πόλεμος ΚΕ. Και αυτός ο αγώνας, αυτή η τέχνη του πνευματικού πολέμου, είναι ατέλεστη τελειότητα και ισόβια πάλι. Η ετοιμότητα αντιστάσεως και αντιθέσεως προς τον πονηρό και τα επιτιδεύματά του είναι μαρτυρία της λειτουργίας
χριστοκεντρικής βουλήσεως. Αντίστροφα, η ανετοιμότητα μαρτυρεί μερική ιολική αιχμαλωσία στον πονηρό και στις παγίδες του. Δέλτα. Εφευρέτης και υποκινητής της αμαρτίας και πατέρας όλων των κακών είναι ο διάβολος. Αυτό είπε ο Κύριος και όχι εγώ. Ο Κύριος είπε ότι ο διάβολος υποκινεί διαρκώς τον άνθρωπο προς την αμαρτία και ότι αντιστρατεύεται προς το θέλημα του Θεού και τότε που προέπεσε στην ανταρσία κατά του Θεού. Α Ιωάννου 3, παράγραφος 8, Ιωάννου 8, παράγραφος 44. Πριν από αυτόν, κανένας άλλος δεν είχε αντισταθεί στο θέλημα του Θεού. Ο διάβολος αμάρτησε όχι γιατί είχε από τη φύση του τη ροπή προς την αμαρτία, γιατί έτσι φορτώνεται την ύπαρξη της αμαρτίας ο Θεός που τον δημιούργησε, αλλά από μόνος του. Αυτός ο ίδιος ο οποίος ενώ δημιουργήθηκε αγαθός έγινε ό,τι έγινε εξαιτίας της δικής του προαίρεσης. Και έτσι σύμφωνα με τα έργα του πήρε το όνομά του, όντας αρχάγγελος ονομάστηκε μετά διάβολος επειδή πάντοτε διαβάλλει και ενώ ήταν αγαθός υπηρέτης του Θεού πήρε το όνομα Σατανάς. Γιατί με τη λέξη Σατανάς φανερώνεται αυτός που διαβολικά αντιστέκεται στις βουλές του Θεού και στη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτά δεν είναι δικές μου διδασκαλίες αλλά είναι λόγια του πνευματοφόρου προφήτη Εζεκείλ, ο οποίος αρχίζοντας το θρήνο λέει: «Εσύ είσαι σφραγίδα που αποτυπώνει την ομοιότητα προς εκείνον. Είσαι στεφάνι απερίγραπτης ομορφιάς. Γεννήθηκε στον παράδεισο του Θεού», Εζεκείλ 28, παράγραφος 12-13. Και στη συνέχεια λέει: «Στις ημέρες της δόξας σου και στις ημέρες που γεννήθηκες μέχρι την εποχή που εσύ διέκραξες αδικήματα, υπήρξες αψεγάδιαστος και τέλειος», Εζεκείλ 28, παράγραφος 15. Πολύ καλά λέει ο προφήτης, το εσύ διέπραξες, γιατί ο ίδιος γέννησε στο κακό, στη συνέχεια ανέφερε και την αιτία που το προκάλεσε. Περηφανεύτηκε η καρδιά σου για την ομορφιά σου, εξαιτίας των πολλών αμαρτιών σου και επειδή έδωσαν αφορμή οι ίδιες οι αμαρτίες σου, τραυματίστηκες και ρίχτηκες κάτω στη γη». Η Εζεκείλ 28, παράγραφος 17. Το ίδιο επίσης αναφέρει και ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο. «Έβλεπα τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή», Λουκά 10, παράγραφος 18. Βλέπεις πόσο συμφωνεί η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Αφού λοιπόν έπεσε ο διάβολος, παρέσυρε μαζί του και πολλούς άλλους και σε όσους πείθονται σε αυτόν τους φυτεύει μέσα τους επιθυμίες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Διαμασκηνός των περιορθοδόξου πίστεως έργο του συνοψίζει τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με το κακό και το διάβολο. «Εκ τούτων των αγγελικών δυνάμεων πρωτοστάτης της περιγείου τάξεως και της γης την φυλακήν χειριστής παρά Θεού, ου φύση πονηρός γεγονός αλλά αγαθός ον και επαγαθό γενόμενος και μηδέ όλος τα εαυτού παρά του δημιουργού κακίας εσχικός ίχνος μη ενεγκάς των φωτισμών την τετιμήν ειν αυτό ο δημιουργός εδωρίσατο αυτεξουσίω προαιρέσει ετράπη εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν και επήρθη κατά του πεποιηκότος αυτών Θεού αντάρε αυτό βουληθείς και πρώτος αποστάς του αγαθού και εν το κακό εγένετε. Ουδέν γάρ έτερον εστί το κακόν ή μη του αγαθού στέρησης. Συνεσπάστη δε και οικολούθησεν αυτό και συνέπεσε πλήθος άπειρον των υπ' αυτού τεταγμένων αγγέλων. Πάσα ούν κακία εξ αυτών επενοήθη και τα ακάθαρτα πάθη. Και προσβάλλην μεν το ανθρώπο συνεχωρήθησαν, βιάζεστε δε τεινά ουχ ισχύουσιν. Εν ημίν γάρ εστί δέξαστε την προσβολήν ή μη δέξαστε. Άπερ εστί της ανθρώπης ο θάνατος, τούτο της αγγέλης η έκπτωση. Μετά γάρ την έκπτωση ουκ έστιν αυτής μετάνοια, όσπερ ουδέ της ανθρώπης μετά των θάνατων. Περί ορθοδόξου πίστεως, επέ, ένα, σελής, 150 έως 154. Ο διάβολος ως αντομική οντότητα, αλλά και το έργο του, δραστηριότητά του ενάντια στο Θεό και στον άνθρωπο, ενώ είναι αναμφισβήτητη πραγματικότητα από πολλούς συγχρόνους ανθρώπους, δεν γίνονται δεχτά. Είναι και αυτό μία επιπλέον μαρτυρία για την πραγματική ύπαρξή του, γιατί όσοι γνωρίζουν καλά τα θέματα αυτά, μας πληροφορούν ότι ο διάβολος ψεύδεται και απατά τον άνθρωπο ακόμα και ως προς την ίδια την ύπαρξή του και ως προς τη δραστηριότητά του. Για να δουλεύει ανενόχλητος πείθει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει παρά μόνο στη φαντασία των άλλων. Σημείωση δική μας,
Αυτό ακριβώς δεν κάνουν και σήμερα οι μασόνοι. Δεν προσπαθούν να βγάλουν έξω και να πείσουν ότι δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει Χριστός και όλα τα συναφή. Ενώ αυτοί το ομολογούν σε άλλες δηλώσεις ότι λατρεύουν πνεύματα. Από αυτόν τον σατανά προέρχεται η μοιχεία, η πορνεία και κάθε κακό. Εξαιτίας του ο προπάτορας μας Αδάμ, κάνοντας την παρακοή που αυτός του υπέδειξε, βγήκε έξω από τον παράδεισο. Αντάλλαξε έτσι τον παράδεισο που έβγαζε από μόνος του θαυμασίους καρπούς με τη γη που είναι γεμάτη αγκάθια και τριβόλια. Έψιλον. Αλλά θα πει κανείς, τώρα λοιπόν τι θα γίνει? Αφού εξαπατηθήκαμε από τον διάβολο, είμαστε πια χαμένοι? Άραγε δεν υπάρχει για μας σωτηρία? Πέσαμε. Άραγε δεν μπορούμε να σηκωθούμε? Ιερεμία 8 παράγραφος 4. Τυφλωθήκαμε. Άραγε δεν υπάρχει ελπίδα να βγούμε έξω, να βρούμε πάλι το φως μας? Κουτσαθήκαμε. Άραγε δεν θα μπορέσουμε να ξαναπερπατήσουμε ίσια? Και για να το πούμε με μια λέξη, πεθάναμε. Άραγε δεν θα μπορέσουμε να αναστηθούμε? Ψαλμός 40 παράγραφος 9. Άραγε άνθρωπέ μου, εκείνος που ανέστησε το Λάζαρο, ο οποίος έχει 4 μέρες πεθαμένος και βρωμούσε, δεν θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να αναστήσει εσένα που είσαι βιολογικά ζωντανός? Ιωάννου 11 παράγραφος 39. Εκείνος που έχησε το τίμιο αίμα του, αυτός θα μας γλιτώσει από την αμαρτία. Ας μην απελπιστούμε, αδελφοί μου. Όση αγωνιστική προαίρεση και ασκητική προσπάθεια χρειάζεται να καταβληθεί από τον άνθρωπο, ώστε με τη χάρη του Θεού να εντοπίσει τον έσω άνθρωπο, άλλη τόση ταπείνωση και δύναμη πίστεως απαιτείται να μην απελπιστεί όταν του διανοιχτούν οι οφθαλμοί και ατενίσει το έρευος και βάθος της αμαρτίας του. Αυτό το βάθος όταν ο άνθρωπος λυγίσει, αρέσκονται ιδιαίτερα οι δαίμονες να του το εμφανίζουν διαρκώς, πρώτον οφθαλμών του, εν πολλής υπό μεγάλης κλίμακος μεγένθηση. Ο λόγος τον οποίο ο φιλάνθρωπος Κύριος παρέδωσε δια του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου στους ιδιαίτερα ταλαιπωρημένους από τον πειρασμό της απογνώσεως ανθρώπου στον αιώνα μας, κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι. Είναι μέγα μυστήριο θησαυροφυλάκιο της αιώνιας μακαριότητας που ανοίγει μονάχα με ένα κλειδί, την ταπείνωση. Ελπίδα και ταπείνωση συνυπάρχουν και συνεργάζονται δημιουργικά για την οικοδομή και τη σωτηρία του ανθρώπου, ενώ η απόγνωση ως καρπός υπερήφανης αντιδράσεως προς την υπαρκτική μειονεξία που προέρχεται από την αμαρτία είναι πρόγευση θανάτου και οσμή πνευματικής αποσυνθέσεως. Ας μην αφήσουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι σωστό να βυθισμούμε στο τέλμα της απόγνωσης, γιατί είναι φοβερά επικίνδυνο να εγκυμονεί πολλά κακά το να μην έχει κανείς βάσιμη ελπίδα για τη μετάνοιά του. Εκείνος που δεν περιμένει καμία σωτηρία, αυτός πέφτει με τα μούτρα στο κακό. Όποιος όμως ελπίζει στη γιατριά του, αυτός πονάει και φροντίζει για τον εαυτό του με όλες του τις δυνάμεις. Ο ληστής που δεν περιμένει καμία χάρη, φτάνει στη σκληρότητα και την αδιαφορία. Όταν όμως ελπίζει στη συγχώρηση, έρχεται πολλές φορές σε συνέστηση και μετανοεί. Και κάτι ακόμη. Το φίδι ξεκολλάει από πάνω του το γερασμένο δέρμα του. Εμείς δεν θα το πετάξουμε από πάνω μας. Δεν θα πετάξουμε από πάνω μας την αμαρτία. Ο παραλληλισμός του γερασμένου δέρματος και η απόθεσή του χωρίς να αλλοιωθεί η φύση και η υπόσταση του φιδιού δίνει άριστη εικόνα της ψυχής του ανθρώπου μετά την πτώση. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης χαρακτηρίζει την αμαρτία ως παρυπόσταση, ως κάτι πρόσθετο και που κάλυψε και σκότισε την ψυχή μετά την παράνομη μίξη της με το υπερήφανο πνεύμα και που μπορεί η ψυχή να το εκδηθεί σαν φιδοπουκάμισο χωρίς να κινδυνεύσει οντολογικά. Αντίθετα, μετά από αυτήν την απελευθέρωση η ψυχή μπορεί να αποκαλυφθεί λαμπρότερη και καθαρότερη, ενδεδειμένη το χριστοειδές σκάλος της και την εικόνα του δημιουργού της. Ουδέ υπόσταση έχει το κακό, αλλά παρυπόσταση του αγαθού ένεκαν του και ουχ εαυτού γινωμένου. Περιθείων ονομάτων, πατρολογία 3, 732 μπ.σ.
Ιωάννου Δαμασκηνού, διάλογος κατά Μανιχαίων, πατρολογία 96, παράγραφος 1320-1336. Μία κλασική μέθοδος διαβολικής επεμβάσεως στη ζωή μας είναι ότι ο διάβολος πριν από τη διάπραξη της αμαρτίας ενθαρρύνει και προτρέπει σε αυτήν. Μετά την επιτέλεση και αποτέλεση της αμαρτίας απελπίζει και αποτρέπει τη μετάνοια με σκοπό να ανατεώσει τη σωτηρία. Αυτή η διαβολική παγίδευση πολεμά ο Άγιος Κύριελλος και φέρνει παραδείγματα μεταβολής και ανακαινήσεως και αλόγων και αψύχων κτισμάτων, ώστε να δώσει ελπίδες για την ανακαίνιση του λογικού ανθρώπου και μάλιστα εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύματι. Και αυτή ακόμη η γη που είναι γεμάτη αγκάθια και τριβόλια, αν οργωθεί καλά, γίνεται καρποφόρα. Και εμείς δεν μπορούμε να διορθωθούμε και να σωθούμε. Η φύση μας είναι δεκτική στη σωτηριώδους αλλαγής. Επομένως, εκείνο που ακόμα χρειάζεται είναι η δική μας ανάλογη προέλευση. Σίγμα. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και μάλιστα πολύ φιλάνθρωπος. Να μην πεις ποτέ ότι εγώ έχω πορνεύσει, έχω μοιχεύσει, έχω κάνει χιλιάδες αμαρτίες και όχι μονάχα μία φορά αλλά αμέτρητες. Άραγε θα με συγχωρέσει ο Θεός. Άραγε θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μου. Άκουσε τι λέγει ο Ψαλμόδος. Πόσο απέραντη είναι η καλοσύνη σου, Κύριε. Ψαλμός 30, παράγραφος 20. Άνθρωπέ μου, δεν ξεπερνάνε όλα μαζί τα αμαρτήματά σου το πλήθος της εξαπλαχνίας του Θεού. Τα τραύματά σου, όσο πολλά και μεγάλα, και αν πράγματι είναι, δεν ξεπερνούν την εσπλαχνία του μόνου και μεγής του ιατρού. Παρέδωσε του μονάχα τον εαυτό σου σε πίστη. Αποκάλυψε στον γιατρό την αρρώστια σου. Πες του κι εσύ, όπως είπε ο Δαβίδ, είπα θα αποκαλύψω στον Κύριό μου την αμαρτία που με βαραίνει. Ψαλμός 31, παράγραφος 5. Και θα εφαρμοστεί τότε και σε σένα κάτι ανάλογο με αυτό που λέγει ο Δαβίδ στη συνέχεια. Και εσύ συγχώρεσες την ασέβεια της καρδίας μου. Ψαλμός 31, παράγραφος 5. Ζήτα, θέλεις και εσύ τώρα να αρχίσεις να παρακολουθείς τις κατηχήσεις, να δεις τη φιλανθρωπία του Θεού. Θέλεις να δεις την πολύ φιλανθρωπία και μακροθυμία του. Άκουσε τι έγινε με τον Αδάμ. Παράκουσε την εντολή του Θεού ο πρωτόπλαστος. Άραγε, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να το θανάτωσει αμέσως. Δες όμως τι κάνει ο Κύριος που είναι άπειρα φιλάνθρωπος. Τον βγάζει βέβαια έξω από τον παράδεισο γιατί είναι ανάξιος εξαιτίας της αμαρτίας του να ζει εκεί, αλλά τον στέλνει να κατοικήσει απέναντι του παραδείσου. Γένεσης 3, παράγραφος 24. Ώστε βλέποντας τον τόπο από τον οποίο ξέπεσε και από όπου διώχθηκε και παράλληλα την τωρινή του κατάσταση να έρθει σε μετάνοια και να σωθεί. Στη σκέψη του μεταπτωτικού ανθρώπου είναι συνδυασμένη η τιμωρία με στοιχεία εκδικητικότητας αντιδράσεως και πολλές φορές μίσους και μέρους του αδικηθέντος προς τον αδικήσαντα. Το υπερήφανο πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί παρά να βλέπει ενδοανθρωποπαθώς τον Θεό ως αδικηθέντα και απαιτούντα την ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης με μία έννοια της έφεσης και αποκατάσταση της θυγημένης αξιοπρέπειάς του ως δημιουργού και νομοθέτου. Μόνο οι εν Χριστώ ανακαινισμένες ψυχές μπορούν με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να κατανοήσουν την έξοδο του Αδάμ από τον Παράδεισο ως την καταλληλότερη παιδαγωγία και ως σημείο της φιλανθρωπίας του Θεού που μοναδικό σκοπό έχει την πρόκληση της μετάνοιας του Αδάμ και τη συνειδητοποίηση της επιπτώσεώς του, ώστε ελεύθερα και ενσυνείδητα να επιθυμήσει την επιθυμία ή την οικία του πατρός του. Η μετάνοια δεν έχει καμία σχέση με την περιστατική πικρία ή με τα μέλια που αισθανόμαστε ύστερα από κάποια θεληματική ή αθέλητη αστοχία ή αποτυχία μας. Δεν είναι αποσπασματικό ενοχικό πλέγμα. Η μετάνοια είναι η υπέρχρονο και διαχρονικό βίωμα που πηγάζει πρώτον από την αναδρομική βίωσή μας, την πρόληψή μας εν το πρώτο Αδάμ, την ένταξη μιας προσωπικής μας αμαρτίας της καθολικής αποστασίας του ανθρωπίνου γένους και δεύτερον από τη χαρισματική συμμετοχή μας στη θεανδρική προσωπικότητα του δεύτερου Αδάμ, του Ιησού Χριστού. Η μετάνοια έχει ως παλαιοδιαθηκικό στοιχείο το θρήνο και την πτώση και την αμαρτία, αλλά και σαν καινοδιαθηκικό στοιχείο την χαρά της κλιμακώσεως της εν Χριστώ μεταμορφώσεως, την πορεία προς το μέτρο του πληρώματος του Χριστού που είναι συνάμα και εσωτερικός πόνος και δημιουργική δραστηριότητα για κάτι που δεν το έκαμε ακόμα
δεν το έχουμε ακόμα κατακτήσει παρόλο που μας έχει δοθεί. Ο Άγιος ζώντας τη μετάνοιά του απειλαγμένος από την πικρία της ενοχής και έχοντας την ενοχή ως συνδετική κλίμακα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς το σωτήρα για τη συγχώρεση προς το παρελθόν του, μετανοεί με μια ισχυρολογική προβολή, θρηνώντας συγχρόνως την ανικανότητά του να γίνει άξιος της αιωνίας μακαριότητος. Γι' αυτό ζητά το έλεος του Θεού όχι με τη μορφή της εξαλείψεως ενοχής, αλλά με τη μορφή της χαρισματικής καταξίωσης Θεός του να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, έστω και αν δεν το αξίζει. Έτσι δεν ανακόπτεται ούτε η ταπεινοφροσύνη, ούτε η μετάνοια, ούτε η ελπίδα της σωτηρίας. Θρηνεί προγευόμενος σωτηρία και σώζεται αυτοκατακρινόμενος εν μετανία. Η ορθή αντίληψη της μετανοίας δεν βλέπει ποτέ τη μετάνοια ως βίωμα εξευτελιστικό της ανθρωπίνης προσωπικότητας, αλλά αντίστροφα τη θεωρεί ρεαλιστικά σαν τη μοναδική οδό ολοκληρώσεως του προσώπου του. Αρκετοί χριστιανοί αποσυσχετίζουν τη μετάνοια από την υψοποιό ταπείνωση και ζητούν να τη ζήσουν ατομικά και όχι εκκλησιαστικά. Επιμένουν να εισαγάγουν τον ατομισμό στη ζωή της Εκκλησίας. Πρέπει να μετανοήσουν για τα εκκλησιολογικά φρονήματά τους. Ο Κάιν, ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε από τους πρωτοπλάστους, έγινε φωνιάς του αδελφού του, εφευρέτης της κακίας, πρώτος αυτουργός και υποκινητής όλων των φωνιάδων και πρώτος ζηλόφωνος. Αλλά πώς τιμωρείται μετά από το φόνο του αδελφού του να ζει τρέμοντας και στενάζοντας πάνω στη γη? Γενέσεως 4, παράγραφος 12. Μεγάλο το αμάρτημά του και μικρή η τιμωρία του ήταν. Βέβαια, αυτή είναι η τόσο μικρή τιμωρία του Κάιν, φανερώνει το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτά όμως που θα πω στη συνέχεια τη φανερώνουν πολύ πιο έντενα. Θυμήσου τι έγινε με τον Νόε. Αμάρτησαν οι γίγαντες και ξεχύθηκε πάνω σε όλη τη γη η παρανομία. Εξαιτίας τους θα γινόταν μεγάλος κατακλυσμός. Οσιέ 4, παράγραφος 2. Το έτος 500 τους απείλησε για πρώτη φορά ο Θεός. Γένεσης 6, παράγραφος 13. Και έκανε τον κατακλυσμό το 600. Γένεσης 7, παράγραφος 11. Βλέπεις την απεραντοσύνη της φιλανθρωπίας του Θεού. Τους έδωσε 100 χρόνια παράταση. Άραγε δεν θα μπορέσει ο Θεός εκείνο που έκανε μετά από 100 χρόνια να το κάνει εκείνη την ίδια στιγμή που απείλησε? Επίτηδες όμως ο Θεός τους έδωσε τόσο μεγάλη χρονική παράταση για να την επενδύσουν με μετάνοια. Βλέπεις λοιπόν την αγαθότητα του Θεού. Αν τότε είχαν αυτοί μετανοήσει, ο Θεός δεν θα τους στερούσε τη φιλανθρωπία του. Θήτα. Ας έρθουμε και σε παραδείγματα άλλων ανθρώπων που σώθηκαν με τη μετάνοια. Αλλά ίσως θα υπάρχει και καμία γυναίκα ανάμεσά σας που θα είπε: έπεσα σε πορνεία, σε μοιχεία, μόλυνα το σώμα μου με πολλές και διάφορες ασέλγες. Υπάρχει άραγε και για μένα σωτηρία? Θυμήσου εσύ που έκανες αυτό το ερώτημα τη Ραάβ που ήλπιζε και εσύ και έλπιζε και εσύ στη σωτηρία. Και αν σώθηκε εκείνη που πόρνευσε φανερά και δημόσια, άραγε όποια πόρνευσε κάποτε και μάλιστα πριν δεχθεί τη χάρη του βαφτίσματος, δεν μπορεί να σωθεί τώρα με την νηστεία και τη μετάνοια? Ερεύνησε και ρώτησε να μάθεις πως σώθηκε εκείνη. Είπε μονάχα αυτό: μόνο ο Θεός σας υπάρχει στον ουρανό και στη γη. Ιησού Ναβί 2, παράγραφος 11. Είπε ο Θεός σας, δεν τόλμησε να τον ονομάσει δικό της Θεό εξαιτίας της αμαρτωλότητάς της. Και αν θέλεις να βεβαιωθείς ότι ο Θεός τη συγχώρεσε και τη δέχτηκε πάλι κοντά του, έχεις γραπτή ομολογία που αναφέρεται στον ψαλμό. Θα θυμηθώ τη Ραάβ και τη Βαβυλώνα και στη συνέχεια εκείνες που με αναγνωρίζουν ως Θεό. Ψαλμός 86, παράγραφος 4. Ω μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού, να καταδέχεται να μνημονεύει και τις πόρνες μέσα στην Αγία Γραφή, και όχι απλώς να τις μνημονεύει, αλλά και να λέει: θα θυμηθώ τη Ραάβ και τη Βαβυλώνα, και να συμπληρώνει εκείνες που με αναγνωρίζουν ως Θεό. Υπάρχει λοιπόν και για τους άντρες και τις γυναίκες σωτηρία, και είναι εκείνη που έρχεται με την μετάνοια. Γιώτα. Ακόμα και αν αμαρτήσει ένας ολόκληρος λαός, δεν μπορεί να νικήσει την φιλανθρωπία του Θεού. Ο Ισραηλιτικός λαός τράφηκε στην ειδωλολατρία και λάτρευσε το χρυσό μοσχάρι. Παρόλα αυτά, ο Θεός δεν έπαυσε να αγαπά αυτό το λαό.
Το αναλύωτο της Θείας Αγάπης έγινε από τους κληροτράχυλους Υιούς του αντιληπτό κυρίως κατά το πάθος και το σταυρικό θάνατο του Χριστού, όπου κορυφώθηκε η ανθρώπινη ανταρσία, όπου υπερπερίσευσε η χάρις, Ρωμαίων 5 παράγραφος 20, και υπερκαλύφθηκε η ανομία δια της αβύσου της Θείας Φιλανθρωπίας. Στην προσωπική του ζωή κάθε πιστός ανασταυρώνει καθημερινά το Χριστό και δέχεται αδιάκοπα το δακτύλιο της αγαπητικής πανηγύριας, γιατί έτι μακράν αυτού όντως η αναλύωτη καρδία του Πατέρα εξέρχεται προς υπάντηση του και καταφυλεί αυτόν. Λουκά 15 παράγραφος 20. Ο Άγιος Σημανωνέος Θεολόγος γράφει σε έναν από τους ύμνους της Θείας Αγάπης: «Καθαρθέντοσουν αύτικα και δεσμόν απαλλαγέντος, δίδωσή με ο δεσπότης χείρα θείαν, ανιστάμε του βορβόρου, όλος περιπλέκεται με, επιπτύπτει το τραχύλο, ή μη, πως ή πόσο ταύτα και κατεφυλή συχνάς με, εγκληθέντα δε με όλον και ισχύς αποβαλώντα, φεύμη και χαράξω ταύτα, έρημε επί των νόμων, ο αγάπη ο Χριστώτης και εξάγει με του άδου, του τεχώρου και του ζώφου και εισάγει με εις άλλον, είτε κόσμον ή αέρα, όλος εξυπήν ουκέχω. Του το είδα ο τυφός με και βαστάζει και συνεχίζει και συνέχει και προς φως εισάγει με, εισάγει μέγα». Σημαίων Αιού Θεολόγου, ύμνη άπαντα σελιστρία έκδοσης Ρουγκοπούλου. Κάτω από το καινοδιαθηκικό φως πρέπει να κατανοηθεί και η διατύπωση του Αγίου Κυρίλλου με τη συγχωρητική επαναληπτικότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση του Θεού προς τον αποστατήσαντα Ισραήλ. Και πάλι όπως πάντα και τώρα, ο Θεός τους έσωσε και δεν είχε αμαρτήσει μονάχα ο λαός, αλλά και ο αρχιερέας τους ο Αραρών. Ο ίδιος ο Μωυσής λέει: «Ο Θεός οργίστηκε κατά του Ααρών και εγώ δεήθηκα ως τον Θεό για αυτόν και ο Θεός τον συγχώρεσε», Δευτερονόμιο 9 παράγραφος 20. Και κάτι ακόμα: «Ο Μωυσής, ζητώντας χάρη από τον αρχιερέα που αμάρτησε, έκανε τον Κύριο να σπλαχνιστεί τον Ααρών, και ο Ιησούς ο μονογενής Υιός του Θεού, όταν μεσητεύει για μας το Θεό Πατέρα, δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών μας? Πώς είναι δυνατόν να μη στερήσει ο Ααρών από το αρχιερατικό του αξίωμα, αν και είχε πέσει σε τέτοιο αμάρτημα, και να εμποδίσει ο Θεός εσένα να πάρεις το δρόμο της δικής σου σωτηρίας, τώρα που αφήνεις την ειδωλολατρία των εθνικών και έρχεσαι προς αυτόν? Μετανόησε λοιπόν, άνθρωπέ μου, και ζει, και δεν θα δυσκολευτεί η Θεία Χάρις να σε επισκιάσει. Μόνο πρόσεξε από τώρα και στο εξής να μην πέσει τελειματικά σε αμαρτήματα. Ο Θεός είναι αληθινά και πραγματικά φιλάνθρωπος και δεν μπόρεσε να διηγηθεί κανείς το μέγεθος της φιλανθρωπίας του, ακόμα και αν είναι δυνατόν ασταμάτητα να ομιλεί αιωνίως. Αλλά και αν ακόμα είναι δυνατόν να μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι όλων των λαών και όλων των αιώνων και να προσπαθήσουν συντονισμένα να διηγηθούν ένα μόνο μέρος της Θείας Φιλανθρωπίας, και πάλι δεν θα το κατόρθωναν. Εμείς σας αναφέραμε ένα μικρό μέρος από όσα έχουν γραφτεί για τη φιλανθρωπία του Θεού που ο Θεός έχει δείξει στους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε βέβαια και πόσα ακόμα έχει συγχωρήσει, πόσο ακόμα έχει συγχωρήσει και στους αγγέλους, επειδή και οι άγγελοι έχουν ανάγκη συγχώρεσης, αφού μονάχα ένας είναι ο αναμάρτητος, ο Ιησούς που καθαρίζει τις αμαρτίες μας. Αλλά είναι αρκετά όσα είπαμε για αυτούς. Ο Θεός είναι το μόνο και απόλυτο αγαθό, γιατί ο Θεός έχει το αγαθόν σύνδρομο τη ουσία. Κάθε κτίσμα καθίσταται αγαθόν για τις του Θεού μετανοίας. Επίσης κάθε κτίσμα ως δημιούργημα είναι τρεπτόν κατά τη γνώμη, μόνον δε άτρεπτον το άκτιστο. Με αυτήν την έννοια και οι άγγελοι, αν και διέφυγαν από το να έχουν μία πτώση ανάλογη με τους δαίμονες, έχουν ανάγκη από το Θείο Έλεος, γιατί είναι ακίνητοι προς το κακόν ου φύση, αλλά χάριτοι και του μόνου αγαθού προς εδρία. Ιωάννου Δαμασκηνού, περί Ορθόδοξου πίστεως, ΕΠΕ 1, σελίδες 141-150. Με τη θέση του αυτή, ο Άγιος Κύριλλος, εφαρμόζοντας τις βασικές δογματικές αλήθειες, κάνει μία εμβολή στον ουράνιο κόσμο και διατυπώνει μία άποψη για τη σωτηριολογική σχέση του Κυρίου με τους αγγέλους. Είναι τολμηρή διατύπωση, αλλά δεν μπορεί να θεοδευτεί και αντιορθόδοξη. Ιώτα Αλφα,
Αν όμως θέλεις να σου φανερώσω και άλλα παραδείγματα βοηθητικά για τη δική μας μετάνοια, αλλά να, έλα να επισκεφθούμε το μακάριο Δαβίδ. Αυτός μπορεί να γίνει και σε σένα υπόδειγμα πραγματικής μετανοίας. Έπεσε σε παράπτωμα μεγάλο, ο μεγάλος αυτός άνθρωπος. Μετά από τη μεσημεριανή ανάπαυσή του το δειλινό, καθώς περιπατούσε στο δώμα Β' Βασιλειών 11 παράγραφος 2, κοίταζε ολόγυρα και ρέμβαζε. Τότε έπαθε κάτι που μπορεί να συμβεί σε κάθε άνθρωπο. Έγινε η αμαρτία, αλλά δεν χάθηκε συνάμα και αγαθή διάθεση για την ομολογία του αμαρτήματος. Ήρθε ο προφήτης Νάθαν, ταχύς, ελεγκτής και γιατρός του τραύματος, και είπε: «Οργίστηκε ο Θεός, αμάρτησες». Έτσι είπε ο απλός υπήκος στο βασιλιά. Αλλά ο πορφυροντημένος βασιλιάς Δαβίδ δεν αγανάκτησε, γιατί δεν είχε την προσοχή του στραμμένη σε αυτόν που του μιλούσε, αλλά σε εκείνον που είχε την προσοχή του στραμμένη σε αυτόν που του μιλούσε, αλλά σε εκείνον που τον είχε αποστείλει. Δεν τύφλωσε το νου του η φιλοδοξία και η υπερηφάνεια των υπηκών του, γιατί έβλεπε με τα νοερά μάτια της ψυχής του τον αγγελικό στρατό του Κυρίου και ατένιζε με αγωνία και θλίψη τον αόρατο Θεό να είχε ένσαρκο ενώπιό του. Απάντησε λοιπόν στον προφήτη που είχε έρθει να τον βρει και να τον ελέγξει, ή να πω καλύτερα, αποκρίθηκε μιλώντας διαμέσου του προφήτη στο Θεό, ο οποίος είχε αποστείλει τον προφήτη, και είπε: «Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου». Β' Βασιλείων 12 παράγραφος 13. Βλέπεις την ταπεινοφροσύνη του βασιλιά, βλέπεις την εξομολόγηση. Μήπως τον είχε ελέγξει κανένας, ή μήπως είχαν αντιληφθεί πολύ την αμαρτία του? Σε λίγες ώρες μέσα συνετελέστηκε η αμαρτία και αμέσως παρουσιάστηκε ο προφήτης και τον επιτίμησε για αυτή. Κάθε φυσικός και τεχνικός οργανισμός, κάθε θείο ή ανθρώπινο δημιούργημα υπόρκειται σε διαρκή έλεγχο, ο οποίος λειτουργείται άλλοτε από ένα ιδιαίτερο σύστημα εντεταγμένο στην υπόσταση και λειτουργία του ελεγχομένου αυτοέλεγχος, και άλλοτε από πρόσωπο ή σύστημα ελέγχου ανεξάρτητο από τον ελεγχόμενο. Ο βαθμός τελειότητας ενός οργανισμού συναρτάται και πολλές φορές εξαρτάται από το βαθμό τελειότητας του συστήματος ελέγχου αυτοελέγχου της επανορθώσεως. Όργανο αυτοελέγχου στον άνθρωπο είναι η ψυχική λειτουργία της συνειδήσεως, αυτοσυνειδησία. Η τελειότητα λοιπόν του ανθρώπου σχετίζεται με τη τελειότητα της λειτουργίας της συνειδήσεως του. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η συνείδηση του ανθρώπου ως ψυχική λειτουργία υπόκειται σε πλάνη και ανάγκη ελέγχου. Ο έλεγχος συνειδήσεως του ανθρώπου δεν μπορεί να γίνεται πάντοτε ασφαλώς εάν περιοριστεί στις δυνάμεις και στην προαίρεση του ιδίου του ελεγχομένου κατά τη συνείδηση. Ο άνθρωπος, για να επιτύχει σωστό έλεγχο ως σωστή λειτουργία της συνειδήσεώς του, έχει ανάγκη βαθίας ενισχύσεως και φωτισμού τόσο εκ μέρους των ανθρώπων, όσο και κατά κύριο λόγο από υπεράνθρωπη αυθεντία, δηλαδή από το Θεό, από τους ανθρώπους του Θεού ή από τα βιβλία του Θεού. Το κατά πόσο έχει πραγματική βούληση ο άνθρωπος προς την ομαλή λειτουργία της συνειδήσεώς του φαίνεται από τον τρόπο κατά τον οποίο υποδέχεται οποιαδήποτε καλό ή κακό έλεγχο επιχειρούν επάνω του. Ο συνήθις ευνηδιασμός μας κάθε φορά που ελεγχόμαστε μαρτυρεί μοιοπική αυτάρκεια και νοσηρή αυτοσυντήρηση. Η εχθρική ή επιθετική υποδοχή του ελέγχου εκ μέρους μας φανερώνει εθελοτύφλωση και εθελοκακία, που είναι έσχατο σημείο της εξαχλίωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Με απλά λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Άγιος Κύριλλος κάνει πολύ χειροπιαστή την αλήθεια ότι ο ουρανός εποπτεύει αγαπητικά και ελεγκτικά τη γη. Αυτό μας γεμίζει αισθήματα ασφάλειας, αρκεί να το ζούμε με ταπεινοφροσύνη. Ο βασιλιάς αμέσως την ομολόγησε ο Δαβίδ, και ακριβώς επειδή ομολόγησε με συνέστηση και λύπη την αμαρτία, δέχτηκε ταυτόχρονα και τη γιατρία. Και ο προφήτης Νάθαν, ο οποίος τον είχε απειλήσει, του λέει εκείνη τη στιγμή: «Ο Θεός συγχώρεσε την αμαρτία σου. Βλέπεις την τόσο γρήγορη αλλαγή της απόφασης του φιλάνθρωπου Θεού?» Στη συνέχεια όμως του λέει: «Με την αμαρτία που έχεις ξεσηκώσει εναντίον σου
έχεις ξεσηκώσει εναντίον σου τους εχθρούς του Κυρίου. Γιατί και πριν που ζούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είχες πολλούς εχθρούς, αλλά σε φρουρούσε η χάρη του Θεού εξαιτίας της σοφροσύνης. Τώρα όμως που πρόδωσες το μεγάλο όπλο, έχεις έτοιμος εναντίον σου τους εχθρούς, οι οποίοι έχουν ήδη οργανώσει στρατιωτική επίθεση κατά του Ισραήλ. Η ανθρωποπαθής αυτή έκφραση δεν πρέπει να μας παρακινεί να διαμορφώσουμε αντορθόδοξη και ανθρωπόμορφη αντίληψη για το Θεό. Αντιστρόφως, πρέπει να φέρει αυτή στη σκέψη μας και να μας βοηθήσει και να βιώσουμε την τρομερή φιλάνθρωπη αγάπη του Θεού, ο οποίος στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται και την ανενδεής, ανελέη, αναλύατος και άτρεπτος ως συναλλιούμενος με τον άνθρωπο και τροποποιούν τα σχέδιά του ανάλογα με την πορεία του ανθρώπου στη μετάνοια. Εδώ το νόημα είναι ότι η μετάνοια του Δαβίδ είναι αλεξίκακη, δηλαδή απόθυσε τις δυσάρεστες συνέπειες των αμαρτιών του και ήλκυσε τη φιλανθρωπία του Θεού. Η βουλή του Θεού είναι πάντοτε αγαθή. Πάντα στέλνει σωθήνη και σε επίγνωση αληθεία εστίν. Α Τιμοθέου 2, παράγραφος 4. Η έννοια της αναβολής των συμφορών εδραιώνεται στο γεγονός ότι η συνέπεια της αμαρτίας είναι διφής. Αναφέρεται εξιδιασμένα προς κάθε υποκείμενο κατά αναλογία συμμετοχής του στην αμαρτία και έχει συγχρόνως και αντικειμενική μορφή, γιατί καθεαυτήν και ενεαυτήν περικλεί την άρνηση του αγαθού, δηλαδή τη συμφορά. Στην προκείμενη περίπτωση δηλαδή θα έβρισκαν οι συνέπειες του Δαβίδ αν μέσα του εξακολουθούσε να υπάρχει το κακό, η αμαρτία και οι συνέπειές της. Ακόμα θα μπορούσαμε να συγκινηθούμε με τη σκέψη ότι εφόσον ο Θεός παρουσιάζεται μετανοών, πολύ πιο άνετα θα μπορούσε ο άνθρωπος να δεχτεί τη διαδικασία της μετάνοιας. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν ο προφήτης Ιωταβίτα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο προφήτης ανέφερε στον Δαβίδ το παρήγορο μήνυμα της συγχωρήσεώς του από το Θεό. Αλλά εκείνος ο μακάριος, αν και τόσο καθαρά και δυνατά ήκουσε τους λόγους, ο Θεός συγχώρησε το αμάρτημά σου εν τούτης, μολονότης ήταν βασιλιάς, δεν θέλησε να κόψει την πορεία της μετάνοιας σου. Έβγαλε την βασιλική πορφύρα και φόρεσε σάκο, παραβάλε Β' Βασιλείων 12, παράγραφος 16. Δεν ξανακάθισε στον πολύτιμο και χρυσοπίκυλο θρόνο του, αλλά καθόταν πάνω στη στάχτη. Και δεν καθόταν μόνο πάνω στη στάχτη, αλλά έτρωγε και στάχτη, όπως ο ίδιος λέει: «Έφαγα για ψωμί τη στάχτη και μέσα στο ποτό μου έτρεχαν τα δάκρυά μου». Ψαλμός 101, παράγραφος 10. Από τα ίδια τα μάτια που ξεχύθηκε πονηρή και παράνομη επιθυμία, τώρα έτρεχαν ασταμάτητα και εξαντλητικά δάκρυα μετάνοιας, ώστε να φαίνονταν τελείως συντετριμμένα, και έλεγε: «Θα λούσω κάθε βράδυ με τα δάκρυά μου το κρεβάτι μου και με αυτά θα ποτίσω τα στροσίδια μου». Ψαλμός 6, παράγραφος 7. Ενώ οι άρχοντες τον παρακαλούσαν να φάει ψωμί, εκείνος δεν υποχωρούσε. Β' Βασιλείων 12, παράγραφος 17. Νίστεψε μετά 7 ολόκληρες ημέρες. Αν λοιπόν ο βασιλιάς έτσι εξομολογιόταν, εσύ ο ιδιώτης δεν έχεις την υποχρέωση να εξομολογήσει? Και μετά από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, ενώ μπορούσε να φύγει από άλλους δρόμους, εκείνος προτίμησε να περάσει από το όρος των ελαιών, σαν να ζητούσε με το λογισμό του το έλεος εκείνο του λυτρωτή που έμελε να ανέβει από τις ουρανούς. Και ενώ τον καταργέται πολύ βαριά ο Σεμεΐ, ο Δαβίδ λέει: «Αφήστε τον να καταργέται». Β' Βασιλείων 16, παράγραφος 11. Γιατί ο Δαβίδ ήξερε ήδη ότι όποιος συγχωρεί θα συγχωρηθεί. Όχι βέβαια με την δικανική έννοια του όρου. Η παροχή γνήσιας και γκάρδιας συγγνώμης υποσημαίνει αγαπητική διάθεση και ταπείνωση εκ μέρους του παρέχοντος της συγχώρηση. Και όταν συντρέχουν αυτές οι δύο ουσιαστικές προϋποθέσεις, ο άνθρωπος βρίσκεται σε χαρισματική κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πυρ καταναλύσκων. Είναι αυτόν που παρέχει την άφεση των αμαρτιών, φωτίζει και αγιάζει. Έτσι ο άνθρωπος, ενώ σε πρώτη ματιά φαίνεται πως ελεεί τον αδερφό συγχωρώντας όσα κακά του έχει κάνει, στην πραγματικότητα αυτός ελεεί εαυτόν, γιατί αγαπώντας και ταπεινώνοντας την καρδιά του χάρη του αδελφού, την κάνει χωρητικό δοχείο της χάριτος του Θεού και την παραδίδει στον μεγάλο παρακλήτορα και θεραπευτή,
το Πανάγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Κύριλλος θεωρεί τον Δαβίδ γνώστη της αλήθειας αυτής που μας δίδεται στην Κυριακή προσευχή. «Και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις ωφελέτες ημών». Ασφαλώς εδώ εφαρμόζεται η θεολογική θέση. Η Παλαιά Διαθήκη παρέχει δυνάμη την Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη εγκρύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη. Γιώτα γάμα, βλέπεις πόσο ωφέλιμο πράγμα είναι η εξομολόγηση. Βλέπεις ότι σε όσους μετανοούν χαρίζεται σωτηρία. Και ο Σολομών έπεσε στην αμαρτία, αλλά και τι είπε? Ναι, έπεσα, αλλά στη συνέχεια μετανόησε. Παριμιών 24, παράγραφος 32. Και ο βασιλιάς Σαμάριας Αχάβ έπεσε σε μεγάλη παρανομία και έγινε από τους πιο μεγάλους ειδωλολάτρες. Έγινε φωνιάς προφήτη. Ζούσε χωρίς ίχνος ευσέβειας και επιθυμούσε να αρπάξει ξένα μπέλια και χωράφια. Αλλά τότε που ο Αχάβ προκάλεσε το φόνο του Ναβουθαέ με τη μεσολάβηση της Ιεζάβελ, μόνο με το να έρθει ο προφήτης Ηλίας και να τον απειλήσει, έσχισε τα ρούχα του και ντύθηκε σάκο. Γάμα Βασιλείων 20, παράγραφος 27. Και τι είπε ο εφελάνθρωπος Θεός στον Ηλία? Βλέπεις πως ήρθε σε συνέθιση της παρουσίας μου και κατανύχθηκε ο Αχάβ. Γάμα Βασιλείων 20:29. Γιατί ήθελε με αυτά τα λόγια να εμπνεύσει στο φλογερό ζήλο του προφήτη τη συγκατάβαση για τη μετάνοια του φωνιά. Δεν θα του κάνω κακό όσο ζει, και ενώ επρόκειται και μετά τη συγχώρεσή του να μην απομακρυνθεί ο Αχάβ από την κακία, τον συγχωρεί εκείνος ο μόνος που χαρίζει την άφεση και τη συγγνώμη. Γνώριζε βέβαια ο Θεός το τι θα έκανε στη συνέχεια ο Αχάβ, αλλά εκείνος που δόριζε τώρα τη συγχώρεση, αδράχνοντας την κατάλληλη στιγμή κατά την οποία ο Αχάβ έδειξε μεταμέλεια. Γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό δίκαιου δικαστή να αντιμετωπίζει χωριστά κάθε αδίκημα και να δικάζει σύμφωνα με τις συνήθειες που διαπράχτηκε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιδείχθηκε η μεταμέλεια. Η σχέση Θεού και ανθρώπου αναμφισβήτητα διασαλεύεται, διαταράσσεται ή και διακόπτεται προσωρινά και μόνιμα. Η αιτία βρίσκεται πάντοτε στον άνθρωπο και είναι κάποια ενέργεια ή κάποιο βίωμα του ανθρώπου αντίθετο στο θέλημα του Θεού ή προς τον ίδιο το Θεό. Κατά καθιερωμένο τρόπο από το αντάρτικο βίωμα αυτό το αντάρτικο βίωμα λέγεται αμαρτία. Η ανέρεση των συνεπειών της αμαρτίας είναι η αποκατάσταση των ορθών και επιθυμητών σχέσεων με το Θεό, επιτυχάνεται με τη μετάνοια και επιστροφή του ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκουμε τις έννοιες και τα πράγματα αυτά σε πλήρη άσκηση και λειτουργικότητα και μέσα σε μία προοδευτική ανελεκτικότητα. Ο άνθρωπος είτε ατομικά είτε ομαδικά αμαρτάνει και τότε καλείται ή προκαλείται προς μετάνοια και επιστροφή. Η αμαρτία επισύρει τιμωρίες εκ μέρους του Θεού και ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου να αποφύγει αυτές τις τιμωρίες, αυτοτιμωρείται ή προσπαθεί να εξαγοράσει τις τιμωρίες ή να εξηλαιώσει το Θεό με πράξη μετάνοιας, επιζητώντας να φανερώσει στον Θεό την ειλικρίνεια της επιστροφής του. Για αρκετούς μήνες ο Ισραηλίτης που έπεφτε σε κάποια αμαρτία επιδιδόταν σε τελετουργικές μετάνοιας που έχουν χαρακτήρα εξυλαστήριο και εξομολογητικό. Μία τέτοια τελετουργία ήταν το να φορέσει σάκο. Ο σάκος ήταν τρίχινος, σκληρός και δυσμόρφος, μαύρος επενδύτης, καμωμένος από τρίχες κατσικίσχες ή άλλου άγριου ζώου και κάλυπτε όλο το σώμα του μετανοούντος. Άλλες φορές τον φορούσαν κατάσαρκα. Ιωνά 3 παράγραφος 6, Ισαΐα 58 παράγραφος 5, Ιερεμία 6 παράγραφος 26, Δανείλ 9 παράγραφος 3. Άλλες τέτοιες τελετουργίες μετανοίας ήταν να νηστεύουν, να σχίζουν τα ρούχα τους, να ξαπλώνονται πάνω στη στάχτη ή να ρίχνουν στάχτη στο κεφάλι τους, να βογκούν θρηνητικά και να προσφέρουν θυσίες ή να εξομολογούνται δημόσια. Η αρετή της διακρίσεως στο έργο της οικονομίας των ψυχών είναι εκείνο που εμψυχώνει τον κανόνα νόμο που λειτουργεί θεραπευτικά με την ανορθωτική και ανελεκτική πορεία της ψυχής. Η κατά γράμμα εφαρμογή ενός τέλειου νόμου όχι μόνο συχνά μπορεί να οδηγήσει σε άδικη και αδιάκριτη μεταχείριση του κρινωμένου, αλλά πολλές φορές μπορεί να αποβεί καταλυτική του πνευματικού νόμου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αργυρίτης στα έργα του και ιδιαίτερα στο εξομολογητάριο
ασχολείται εκτενώς με τη μελέτη των προϋποθέσεων ελέγχου της πράξεως με βάση τις επιμέρους συνθήκες της διαπράξεώς της, καθώς επίσης και του προσώπου του δράστη. Έτσι, βοηθώντας την καλύτερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του λάθους, βοηθάει στη δημιουργία προϋποθέσεων για να γεννηθεί η μετάνοια στο δράστη, πράγμα που είναι και το ζητούμενο και ο τελικός σκοπός των νόμων και των κανόνων. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί βάσιμο ότι στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας η δικαιοσύνη του Θεού διαρκώς προσβάλλεται από τον αμαρτάνοντα άνθρωπο. Στο έργο της σωτηρίας του αμαρτωλού η δικαιοσύνη προσδιορίζει διαγνωστικά την αμαρτία και την ενοχή αυτού που διέπραξε την αμαρτία, αλλά η φιλανθρωπία και η αγάπη του Θεού προσβάλλουν τον αμαρτωλό. Ο κάθε αμαρτωλός αντιμετωπίζεται καθολικά, ιστορικά και υπαρκτικά με βάση την ποσότητα και τη φορά της βολήσεως και της ελευθερίας. Τελικά απορρίπτεται εκείνος που απορρίπτει την αγάπη του Θεού και όχι εκείνος που προσβάλλει τη δικαιοσύνη του. Ιώτα Δέλτα. Ο Ιεροβοάμ επίσης στεκόταν μπροστά στο βωμό που θυσίαζε στα είδωλα και τη στιγμή που άπλωσε το χέρι του για να διατάξει να συλλάβουν τον προφήτη που τον έλεγχε, ξεράθηκε το χέρι του. Γνωρίζοντας όμως εμπειρικά πια γιατί του συνέβη αυτό, είπε: «Προσευχή σου στον Κύριο για μένα». Γάμα Βασιλείων 13, παράγραφος έτσι. Έτσι. Και επειδή τα λόγια αυτά τα είπε με μετάνοια, αποκαταστάθηκε το παράλυτο χέρι του. Αν λοιπόν ο προφήτης γιάτρεψε τον Ιεροβοάμ, άραγε δεν είναι σε θέση ο Χριστός να γιατρέψει και σένα και να σε ελευθερώσει από τις αμαρτίες σου? Ξεπέρασε και ο Μανασής κάθε βαθμό παρανομίας. Πριώνησε τον προφήτη Ισαΐα, μιάνθηκε με την πίστη και τη λατρεία των ειδώλων και γέμισε την Ιερουσαλήμ με πλήθος από αθώα θύματα. Β' παραλυπωμένων 33, παράγραφος 6. Αλλά όταν μεταφέρθηκε στη Βαβυλώνα εκεί, όσο τα βάσανά του γίνονταν μεγαλύτερα, τόσο βαθύτερη γινόταν η συντριβή και η μετάνοιά του. Έτσι θεραπεύτηκε. Λέγει λοιπόν η γραφή: ταπεινώθηκε ο Μανασής ενώπιον του Κυρίου, προσευχήθηκε και ο Κύριος τον άκουσε και του χάρισε πάλι τη βασιλεία. Β' παραλυπωμένων 33, παράγραφος 12-13. Και αν σώθηκε με τη μετάνοια εκείνος που πριώνησε τον προφήτη, εσύ που δεν έκανες κάτι τόσο φοβερό, δεν θα σωθείς? Το νου σου λοιπόν να μην υποτιμήσει τόσο επιπόλαια την δύναμη της μετάνοιας. Εδώ η έννοια του πειρασμού δεν έχει στοιχεία εκδικήσεως ή εμπάθους τιμωρίας, αλλά τα βάσανα και τα ταλαιπωρίες παίρνουν τη διάσταση μιας φιλάνθρωπης τυραννίδος εκ μέρους του Θεού, ο οποίος ως αναλύωτος μανικός εραστής της ανθρώπινης ψυχής χρησιμοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους συχνά σκληρές για τον άνθρωπο, οι οποίες λειτουργούν σαν καυστήρες των πληγών της αμαρτίας και γεννήτριες μετανοίας, πολλές φορές δε και σωματικής αποκαταστάσεως της υγείας. Γιατί ο Θεός παιδαγωγεί φιλανθρωπία, δηλαδή αποβλέπει στην ίαση του ανθρώπου και μόνο και όχι στην αποκατάσταση της προσβολής που έγινε εις βάρος του, δεδομένου ότι ο Θεός είναι οντολογικό το επέκεινα και δεν δύναται να αλλοιωθεί ή να καταληθεί, έστω και περιστατικός, έστω και μερικός. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να προσβληθεί από κάποιον ή από κάτι. Η παιδαγωγία εκ μέρους του Θεού ως φιλάνθρωποι έχει επίσης και προσωπικό και ανθρώπινο χαρακτήρα. Είναι κατά τη συνήθεια έκφραση κομμένη στα μέτρα του, αφού ο Θεός είναι ταυτόχρονα ως δημιουργός ο μόνος ετάζων καρδίας και νεφρούς και ο μόνος που γνωρίζει τις διαστάσεις ότιχους έσμεν. Γι' αυτό και η ευχαριστηριακή αποδοχή της Θείας Παιδαγωγίας είναι ταυτόχρονα κατάμφο ιατρία του ανθρώπου. Και ενώ η φιλανθρωπία του Κυρίου αντιμετωπίζει τον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος πολλές φορές δεν κατορθώνει να μιμηθεί τον Μανασί, ο οποίος τη πείρα των κακών εις μετάνοιας ιατρίαν είναι χρήσατο. Συχνά ο άνθρωπος στις ιστορικο-κοινωνικές αντιξοότητες, αντί να στραφεί εν μετανοία προς το Θεό και να αυτοελεγχθεί θεοκρατικά, αντιδρά νευρωσικά και σκληραίνει την αρνητική προς το Θεό συμπεριφορά του. Φοβάται να ζήσει τον ενίκη Κάσμε Γαλιλέ. Ιώτα Έψιλον. Θέλεις να μάθεις πόση δύναμη έχει η μετάνοια? Θέλεις να γνωρίσεις το ισχυρό όπλο της σωτηρίας και ακόμα να γνωρίσεις πόση δύναμη έχει
Η εξομολόγηση. 185.000 εχθρούς έτρεψε σε φυγή ο Εζεκίας με τη δύναμη της εξομολόγησης. Δέλτα Βασιλείων 19.35, παράγραφος 35. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό που σου είπα, αλλά και είναι πολύ μικρότερο μπροστά σε αυτό που θα σου πω στη συνέχεια. Ο ίδιος ο Εζεκίας πέτυχε την ανάκληση της θείας αποφάσεως, η οποία είχε ήδη γίνει γνωστή σε αυτόν εκ μέρους του Θεού. Γιατί όταν αρρώστησε ο Εζεκίας, του είπε ο προφήτης Ισαΐας, φρόντισε να τακτοποιείς τα οικογενειακά σου θέματα και εσύ θα πεθάνεις και δεν θα ζήσεις πια. Ισαΐας 38, παράγραφος 1. Δέλτα Βασιλείων 20, παράγραφος 1. Τι παρέμεινε λοιπόν, ποια ελπίδα σωτηρίας του απόμεινε τη στιγμή που του είπε ο προφήτης, εσύ θα πεθάνεις? Αλλά δεν παρέμεινε αμετανόητος ο Εζεκίας, γιατί θυμήθηκε αυτό που είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Όταν μετανοήσεις και συντάξεις βαθιά για την πτώση σου, τότε θα σωθείς. Ισαΐας 30, παράγραφος 15. Γύρισε τότε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και έστρεψε το νου του προς το στρώμα του στον ουρανό. Γιατί δεν εμποδίζει η παχύτητα των τοίχων να φτάσουν στον ουρανό οι προσευχές που κατευθύνονται με ερευλάβεια προς τα εκεί και είπε, μνήσθητή μου. Ισαΐα 38, παράγραφος 3. Κύριε, θυμήσου την ύπαρξή μου και την ιστορία μου. Αρκεί για τη γιατριά μου και μόνο να με θυμηθείς. Ο χρόνος δεν περιορίζει και δεν προσδιορίζει τις ενέργειες της χάριτός σου. Αλλά εσύ αυτεξούσια νομοθετής και ορίζεις τη ζωή των ανθρώπων. Διότι σίγουρα και, η δική μας ζωή, η ζωή δεν έχει καμία συνάρτηση ή εξάρτηση από την ύπαρξη και την κίνηση των αστέρων, όπως μερικοί αβασάνιστα και επιπόλαια ισχυρίζονται. Μόνο εσύ, Κύριε, κατά το απόλυτο και εξουσιαστικό θέλημά σου νομοθετείς και παρέχεις και τη ζωή και όσα μέσα στη διάρκεια της συναντάει ο κάθε άνθρωπος. Μετά από αυτήν την ομολογία σε εκείνο που σύμφωνα με την προφητική εξαγγελία της απόφασης του Θεού δεν υπήρχε ελπίδα να ζήσει, προσθέθηκαν ακόμη 15 χρόνια ζωής και επιβεβαιώθηκε αυτό το γεγονός με την παλινδρόμηση του ηλίου. Και τον Μένα Εζεκία γύρισε πίσω ο ήλιος, για τον Χριστό όμως σκοτίστηκε ο ήλιος. Δεν άλλαξε απλώς πορεία ο ήλιος, αλλά σκοτίστηκε και χάθηκε. Σοφία Σύρα 48, παράγραφος 23. Με αυτό το γεγονός φανερώθηκε η διαφορά των δύο, δηλαδή του Εζεκία και του Χριστού. Ο Μένα Εζεκίας κατάφερε να αλλάξει την απόφαση του Θεού, ο δε Ιησούς δεν θα σου χαρίσει την άφεση των αμαρτιών. Μετανόησε και κλάψε για τον εαυτό σου. Μπε στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα και προσευχή σου. Ματθαίου 6, παράγραφος 6. Και για να συγχωρηθεί, για να σου σβήσουν οι φτερές φλόγες που σε περιβάλλουν. Γιατί η εξομολόγηση έχει δύναμη και φωτιά να σβήσει και λοντάρια να ημερώσει. Ιώτα σίγμα, αν ακόμα διστάζεις να δεχτείς όσα σου είπα, βάλε καλά στο νου σου όσα ο Θεός χάρισε στον Ανανία και στους συντρόφους. Ποιες πηγές νερού χρησιμοποίησαν, ποια βαρέλια νερού θα μπορούσαν να σβήσουν τη φλόγα που έχει ανέβει 49 πύχες, αλλά όπου λίγο υπερυψώθηκε η φλόγα, εκεί χύθηκε σαν ποτάμι η πίστη και εκεί έψαλα προσευχητικά και εξομολογητικά πράγμα που είναι αντίδοτο κάθε κακού. Δίκαιος εσύ, Κύριε, και δίκαια είναι όσα μας έκανες, γιατί έχουμε πέσει στην αμαρτία και στην παρανομία. Δανίλη 3, ύμνος, παράγραφος 3 έως 5. Και η μετάνοια έσβησε εντελώς τις φλόγες. Και αν δεν πιστεύεις ότι η μετάνοια μπορεί να σβήσει τις φλόγες της κολάσεως, πληροφορήσου από την ιστορία του Ανανία. Αλλά ίσως θα έλεγε κανείς σε όσους τώρα μας ακούν με προσοχή, εκείνους δίκαια τότε ο Θεός τους γλίτωσε γιατί δεν θέλησαν να λατρέψουν τα είδωλα. Πράγματι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τους δυνάμωσε. Και τώρα σας είπα όσα έπρεπε για την περίπτωση αυτή, έρχομαι να σας αναφέρω άλλο υπόδειγμα μετάνοιας. Ιώτα ζήτα. Τι γνώμη έχεις για τον Ναβουχοδονόσορα? Δεν άκουσες που λέει η Αγία Γραφή ότι ήταν άγριος και αιμοβόρος και είχε σκληρή επιμονή στο θέλημά του σαν λιοντάρι? Δεν άκουσες ότι ξέθαψε από τους τάφους τα οστά των βασιλιάδων? Ιερεμία 8 παράγραφος 1, Βαρούχ 2 παράγραφος 24. Δεν άκουσες ότι εχμαλώτησε τον Ισραηλιτικό λαό? Δεν άκουσες ότι έβγαλε τα μάτια του βασιλιά? Δέλτα Βασιλείων 25 παράγραφος 7. Αφού τον άφησε πρώτα να δει σφαγμένα τα παιδιά του, δεν άκουσες ότι συνέτριψε τα χερουβίν? Δεν εννοώ τα νοητά, μη γέννητο. Μην νομίζεις κάτι τέτοιο, ανθρωπέ μου, αλλά τα γλυπτά χερουβίν του θυσιαστηρίου, ανάμεσα από τα οποία ακούγονταν η φωνή του Θεού. Βεβήλωσε τα Άγια των Αγίων, πήρε το θυμιατήρι και έβαλε μπροστά τα είδωλα.
Δανιήλ 1 παράγραφος 2. Σκόρπιζε εδώ και εκεί τις ιερές προσφορές. Έκαψε στη θέμελα τον ναό. Πόσες τιμωρίες του έπρεπαν. Που σκότωσε βασιλείς, έκαψε άγια, εχμαλώτησε το λαό, χρησιμοποίησε τα ιερά σκεύη της λατρείας του Θεού για τη λατρεία των ειδώλων. Άραγε, δεν του έπαιρναν χίλιοι θάνατοι. Γιώτα ήτα, είδες το μέγεθος των κακών. Έλα τώρα να δεις και τη φιλανθρωπία του Θεού. Έγινε να βουχοδονώσω σαν άγριο θηρίο. Ζούσε στην ερημιά και μαστιγωνόταν για να σωθεί. Έγιναν τα νύχια του σαν του λιονταριού εφόσον είχε αρπάξει τα άγια. Έγιναν τα μαλλιά του σαν λιονταρίσια, γιατί λιοντάρι που άρπαζε και βριχόταν. Ήταν λιοντάρι που άρπαζε και βριχόταν. Ψαλμοί 21 παράγος 14. Έτρωγε χορτάρι σαν το βόδι, γιατί ήταν κτίνος αφού δεν ανεγνώριζε εκείνον που του είχε χαρίσει τη βασιλεία. Καθώς ήταν απογυμνωμένος το σώμα του, το μούλιαζαν οι δροσοσταλίδες της αυγής και της νύχτας η υγρασία. Δανιήλ 4 παράγραφος 30. Γιατί δεν επίστεψε, αν και είδε ότι σβήστηκε η φωτιά από τη δροσερή χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τι γίνεται μετά από αυτά? Ενώ λέγει ο Ναβουχοδονόστορ, έστρεψα τα μάτια μου προς τον ουρανό και τον ύψιστο ευλόγησα. Και αυτόν που ζει αιώνια έψαλα και δόξασα. Δανιήλ 4 παράγραφος 31. Όταν λοιπόν ήρθε σε επίγνωση, στράφηκε προς τον ύψιστο. Όταν ευχαρίστησε το Θεό και μετανόησε για αυτά που έκανε και συναισθάθηκε την αδυναμία του, τότε ο Θεός του ξανά δώσε πίσω την τιμή της βασιλείας. Δανιήλ 4 παράγραφος 33. Γιώτα θήτα. Τι λες λοιπόν στον Ναβουχοδονόσορα που έκανε τέτοια και τόσα εγκλήματα, όταν μετανόησε ο Θεός, έδωσε τη συγχώρεση και ξανάδωσε τη βασιλεία, και σε σένα που μετανοείς δεν σου χάρισε την άφεση των αμαρτίων και τη βασιλεία των ουρανών? Αν ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, δίνει αμέσως τη συγχώρεση και καθυστερεί την τιμωρία. Ας μην χάσει λοιπόν κανένας την ελπίδα της σωτηρίας του. Ο προκοδηφαίος και πρωτοστάτης των Αποστόλων, ο Απόστολος Πέτρος, αρνήθηκε τον Κύριο μπροστά σε μία μικρή δούλη. Αλλά μετάνιωσε, έκλαψε πικρά. Ματθαίου 26, παράγραφος 69-75. Απόδειξη της βαθιάς μετάνοιάς του είναι τα δάκρυά του. Γι' αυτό όχι μόνο πήρε τη συγχώρηση και για την άρνηση, αλλά δεν του αφαιρέθηκε και το αποστολικό αξίωμα. Κάπα. Έχοντας λοιπόν, αδελφοί μου, πολλά παραδείγματα ανθρώπων που αμάρτησαν, μετανόησαν και σώθηκαν, πρόθυμα κι εσείς να εξομολογηθείτε ενώπιν του Κυρίου και να λάβετε έτσι και εκ των προηγουμένων σας αμαρτιών τη συγχώρεση και να αξιοθείτε τις υπουράνιες δωρεάς και να κληρονομήσετε την Βασιλεία των Ουρανών μαζί με όλους τους Αγίους με τη χάρη του Ιησού Χριστού, τον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνας. Αμήν. Τελειώνει η κατήχηση περί φωτιζομένων, σελίδα 103.